Στον απόϊχο των εξοπλισμών, των ασκήσεων, στο Αιγαίο και τα συναφή, και ο στρατηγός αναλυτής Ozgurtor της Τουρκίας, στο CNN Turk. Βέβαια, παρακολουθώντας όλο το βίντεο, αναρωτιόμουν μην ευρίσκομαι σε παράλληλο σύμπαν. Μιλούσαν με μεγίστη απαξίωση για τη χώρα μας. Σχετικά με τη συμφωνία με το Ισραήλ, εκεί πια πήραν φωτιές. Απαξιωτικά πύρινα λόγια για το τι πρόκειται να πάθει η Ελλάδα. Δεν ξεχνάμε και αυτό που μας λένε κάθε φορά και ακούστηκε και εδώ μέσα, το απαξιωτικό απολύτως, ότι πέφταμε στη θάλασσα το 22. Είναι πολιτισμένοι αυτοί οι κύριοι. Άκουσα το ξεκάθαρο πλέον. Δύο μικρά τεμάχια είναι αρκετά. Σας διαβάζω τι είπαν σαν κεντρική ιδέα. Σίγουρα είναι μια κίνηση ενάντια στην Τουρκία. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Δείτε όλη η λογική των εξοπλισμών της Ελλάδας, όπως και η κατάσταση των πυραυλών της, είναι πλήρως ενάντια στην Τουρκία. Σε περίπτωση που η Ελλάδα επιτεθεί στην Τουρκία, τώρα ακούστε, εμείς πρέπει με μια ταχεία εξοπλιστική πολιτική και με τρόπο κατανοητό να ενημερώσουμε ξεκάθαρα την Ελλάδα πως σε περίπτωση που κάνει αυτή την επιχείρηση θα καταρρεύσει εντελώς και μάλιστα θα δισκοπεί κάποιο κομμάτι, είτε νησιά, είτε στη Δυτική Θράκη.